Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Μια εβδομάδα καινούρια ξεκινάει εδώ στο NSTV και την εκπομπή Flash Sport, μια εκπομπή η οποία θα σας μεταφέρει όλη την αθλητική δραστηριότητα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά, καθώς είχαμε κάποιες ανακατατάξεις στην κορυφή της Super League. Είχαμε την υπόθεση του τελικού του κυπέλου Ελλάδας, να δούμε πότε θα γίνει και σε ποιο γήπεδο. Είχαμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο final, στο play-off της EuroLeague, έχοντας καταλάβει την πρώτη θέση. Όλα αυτά θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και ξεκινάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά όμως να δούμε το τι συνέβη σαν σήμερα, 18 Απριλίου, καθώς έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Ξεκινάμε από πολύ μακριά, το 1869, όταν έγινε το πρώτο διεθνές match cricket, το οποίο διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1876 ο Ντάνιελ Ο'Λίρι περπατάει 500 μίλια σε χρόνο 139 ωρών και 32 λεπτών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1903, η Μπάρι σημειώνει τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ στο κύπελλο Αγγλίας όταν κερδίζει την Derby County με 6-0 στο Crystal Palace. Το 1923, το Yankee Stadium φιλοξενεί τον πρώτο του αγώνα baseball, όπου οι New York Yankees νικούν τους Boston Red Sox 4-1 μπροστά σε 74.200 θεατές. Το 1966 ο Bill Russell γίνεται ο πρώτος έγχρωμος προπονητής στην ιστορία του NBA όταν κοουτσάρει τις Boston Celtics. Το 1968 ξεκινάει το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ του ABA, American Basketball Association, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, και ο προάγγελος του NBA. Το 1984 ο 31χρονος Ανδρέας Γενόπουλος, αθλητής Παναθηναϊκού, στήξει Πασχία και μετέπειτα πρόεδρος της Marfin Invested Group, αναλαμβάνει πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρυφασχίας, διαδεχόμενος τον Ανδρέα Αρβανίτη. Η θέση του προέδρου θα διατηρήσει 5 μήνες και θα το διαδεχθεί ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Ζήσης. Το 1991 η Λυκοπλάστικα κερδίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Final Four στο Παρίσι με τη νίκη στο τελικό επί της Μπαρτσελόνα με 70-65. Το 1999 ο Τζον Στόκτον του Utah Jazz ξεπερνάει τους 13.000 ασίστ στην καριέρα του στον αγώνα εναντίον των Los Angeles Lakers σε σκορ 109-93. Την ίδια χρονιά ο Wayne Gretzky παίζει τον τελευταίο του αγώνα στο NHL με τους New York Rangers με ήττα στην παράταση με ήττα 2-1 από τους Pittsburgh Penguins
και αποχωρεί από την ενεργοδράση. Δύο χρόνια αργότερα, το 2001, ο πάλι ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ Άρης γνωρίζει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας του στον αγώνα με την ΑΕΚ με 110-56. Το 2002 πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών ο Μίτσος Δημητρίου, αμυντικός μέσος Παναθηναϊκού και της εθνικής ομάδας με την οποία αγωνίστηκε 12 φορές. Παρότι βασικός δεν αγωνίστηκε με την ομάδα του Παναθηναϊκού στον τελικό του Wembley του 1971 λόγω τραυματισμού. Δύο χρόνια αργότερα, το 2004, δύο χρυσά μετάλλια κατακτά η Ελλάδα στο 26ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής Ανδρών που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας. Το πρώτο, ο Βλάσης Μάρας στο Μονόσυγκο που μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Σλοβαίνο Άντζατ Πέγκαν και συγκεντρώνει την ίδια βαθμολογία με 9.787 βαθμούς. Τρίτος κατατάσσεται ο Ελβετός Κρίστοφ Τσίρερ με 9.687 βαθμούς, ενώ το δεύτερο έρχεται από τον Δημοσθένη Ταμπάκο στους Κρήκους που επίσης μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Ρώσο Αλεξάνδρ Σταφόσκιν που συγκεντρώνει την ίδια βαθμολογία με 9.775 βαθμούς. Τρίτος κατατάσσεται ο Ιταλός Ματέο Μοράντι με 9.750 βαθμούς. Μένουμε στο 2004, καθώς ο Ολυμπιακός κατακτά για τέταρτη συνεχή χρονιά τον ντάμπλ στο Πόλο, κερδίζοντας το μεγάλο τελικό του κυπέλου τη Βουλιαγμένη με 6-5. Στο μικρό τελικό, τα Χανιά επικρατούν τη Χίου με 4-2 στα πέναντι, ενώ κανονική διάρκεια είχε λήξει με 9-9. Ένα χρόνο μετά, το 2005, η Κενιάτσα Κατρίν Ντερέμπα γίνεται η πρώτη γυναίκα που τερματίζει πρώτη για τέταρτη φορά μετά το 2001, το 2002, το 2004 και το 2005 σε 5 χρόνια κερδίζοντας το μαραθώνιο της Βοστόνης με χρόνο 2 ώρες 25 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Στους άντρες νικητής με 2 ώρες 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στέφεται ο Χαϊλού Νεγκούσκε. Με τη νίκη του αυτίου ο Αιθίωπας καταφέρνει να σπάσει τη μονοκρατορία της Κένιας, καθώς για μόλις δεύτερη φορά τα τελευταία 15 χρόνια η νίκη έφυγε από τα χέρια της. Το 2009 πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών ο παλέμαχος σας του Ολυμπιακού Μπάμπης Κοτρίδης μόλις μία ημέρα μετά την βράβευσή του στο πλαίσιο του καθιερωμένου κάθε Μεγάλη Παρασκευή από το 1961 αγώνα παλεμάχων βράδυ ποριακού ταλαιπωριακού στο γήπεδο του Κορυδαλού μαζί με τους Παναγιώτη Κελεσίδη, Γιάννη Καϊτατζή και Στέλιο Μπέση ενώ με τον Ολυμπιακό είχε πανηγυρίσει 10 πρωταθλήματα το 47, το 48, το 51, το 52, το 54, το 55, το 56, το 57, 58 και 59 και εισάρτημα κύπελλα Ελλάδος το 47, το 51, το 52, το 53, 54, 57, 58, 59, 60 και 61. Ενώ τελευταίο του παιχνίδι ήταν εκείνο με τις άντρες του Πελέ, αγώνα στον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής με 2-1. Ως ποδοσφαιριστής ξεχώρισε για την ευστοχία του σε εκτελέσεις πέναντι αφού σε 38 προσπάθειες στην καριέρα του, σε επίσημους αγώνες, είχε στείλει 36 φορές την μπάλα στα δίκτυα. Το 2015 ο 24χρονος Λευτέρης Πετρούνιας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρήκους με 15.866 βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Μορπελιέ. Την δεύτερη θέση μοιράστηκαν ο Ρώσος Ντένις Αμπιάζιν με τον Γάλλο Σαμίλ Αϊτ Σαϊτ με 15.566 βαθμούς. Άλλα δύο γεγονότα έχουν συμβεί το 2015 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο της Ρεάλ να σκοράρει στην νίκη της ομάδας του εναντίον της Μάλαγα το 50ο του γκολ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και να γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο ισπανικό ποδόσφαιρο που σκοράρει 50 και περισσότερα γκολ σε 5 συνεχόμενες σεζόν. Είχε σκοράρει 39 γκολ στη La Liga, 8 στο Champions League, 2 στο Ευρωπαϊκό Super Cup και 1 στο Copa del Rey. Την ίδια χρονιά, ο Λιονέλ Μέση γίνεται ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα που φτάνει με τη φανέλα της στα 400 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και μόλις σε ηλικία 27 ετών, όταν σημειώνει το τελικό 2-0 στον 24ο λεπτό,
εναντίον της Βαλένθια. Το άλλο γκολ είχε πετύχει στο 56ο λεπτό ο Λουίς Σουάρεθ από πάσα του Μέση. Επίσης έχει σκοράρει 278 γκολ στη Λα Λίγκα, 75 στο Champions League, 32 στο Copa del Rey, 10 στο Ισπανικό Super Cup, 1 στο Ευρωπαϊκό Super Cup και 4 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τέλος, το 2021, ο 22χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς νικά τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0, 6-3 τα σετ, σε 1 ώρα και 11 λεπτά και κατακτά το πρώτο Masters 1000 της καριέρας του στο Μόντε Κάρλο, σε έναν τόπο που η μητέρα του στα Juniors είχε κατακτήσει ένα τίτλο. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 18 Απριλίου και πάμε σιγά σιγά να δούμε το τι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες που δεν είχαμε και εκπομπή λόγω των εορτών του Πάσχα. Είχαμε λοιπόν την τέταρτη αγωνιστική των play-off και την τρίτη των play-out, εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Γιάννενα 1-1, Όφη Λαμία 4-1, Αστέρας Λεβαδιακός 0-1 και Πανετολικός Ιωνικός επίσης 0-1. ΑΕΚ Άρης 3-1, ΠΑΟΚ Βόλος 4-2 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντέρμπι Ιωνίων 2-0. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη θέση χέρι-χέρι με 69 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 63, ο ΠΑΟΚ με 60, 41 βαθμούς για τον Άρη και 40 για τον Βόλο. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία των play-out, είχαμε τον Ατρόμητο στην πρώτη θέση με 34 βαθμούς, 33 για τον Όφη, 29 για τον Πανετολικό, 28 για τον Αστέρα Τρίπολης, 24 για τα Γιάννενα και τον Ιωνικό, 23 για τη Λαμία και τέλος 22 για τον Λεβαδιακό. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Απριλίου, έχουμε την επιστροφή στην αγωνιστική δράση με την πέμπτη αγωνιστική το play-off και τέταρτη αντίστοιχα το play-out. Το Σάββατο υπάρχουν οι αναμετρήσεις Λεβαδιακού Ιωνικού, Όφη Αστέρα Τρίπολης, Γιάννενα Πανετολικού και Λαμίας Ατρόμητου όλα την ίδια ώρα στις 7 και 4 κατόπιν συμφωνίας που έγινε μεταξύ των ομάδων. Οι τελευταίες 4 αγωνιστικές των play-out να γίνουν την ίδια ώρα έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποιες υπόνοιες. Την Κυριακή συνεχίζονται τα play-off με τις αναμετρήσεις Βόλου Άρη στις 5.30. Ένα μάτς το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και για τις δύο ομάδες για την μάχη που δίνουν για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 8 στο γήπεδο της Τούμπας και στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ. Να πούμε τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έρχονται αλλά και αυτά που προηγήθηκαν, βλέπουμε ξαφνικά ότι έχει γίνει μια μεγάλη μάχη όσον αφορά τις θέσεις που είναι για την παραμονή, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα Γιάννενα και το Λεβαδιακό είναι μόλις στους 2 βαθμούς, με τον Ατρόμητο και τον Όφη να είναι μέχρι στιγμής οι πιο σίγουροι για την παραμονή τους. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό είχαμε 2 τραγικά λάθη από πλευράς Πειραιωτών που στήχησαν τους βαθμούς στην ομάδα του Ζωζέ Ανιγκό, Παναθηναϊκός ο οποίος παραμένει στην πρώτη θέση μας με την ΑΕΚ. Κέρδισε τον ντέρμπι των Αιωνίων με 2-0 χάρη σε τέρματα των Σπόρα και το αυτογκολ του Κουρμπέλη. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού απέναντι στους Ερυθρόλευκους, κατάφερε να πάρει το τρίποντο που σημαίνει πάρα πολλά για την υπόθεση της κορυφής. Στα άλλα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ενώ κέρδιζε με 4-0 τον Βόλο και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, ξαφνικά 2 τέρματα ήταν ικανά να βάλουν ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του Βόλου. Ένας Βόλος ο οποίος να πούμε ότι τις λίγες μέρες μετά το παιχνίδι στην Τούμπα είχε να ασχοληθεί με την υπόθεση βιασμού και προσβολή γενετήσιας οδού του Μπόρις Κλέιμαν, του 33χρονου τέρματοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Εσκοβάλ αποτελούν
παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας. Η ΑΕΚ, η οποία είδε τελευταία στιγμή να αλλάζουν οι διαιτητές αναμέτρησης και μάλιστα έγινε πολύ ντόρος γύρω από αυτό το παιχνίδι, καθώς ήταν αρχικά να διαιτητεύσει ο Πολωνός Ρατσκόφσκι, ωστόσο κάποιες πληροφορίες που ήθελαν το διαιτητικό τρίο να είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν επαληθεύεται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Διαμαντόπουλος του Συνδεσμού Αρκαδίας. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε την νίκη χάρη σε δύο γκολ του Στίβεν Τσούμπερ και αναρχήθηκε στην κορυφή, εκεί που βρίσκεται μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ένα 3-1 το οποίο ήρθε από διάφορες διαιτητικές αποφάσεις. Είχαμε ένα κυρωθέν γκολ του Άρη, είχαμε ένα πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο κύριος Διαμαντόπουλος σε φάση που είχε κερδίσει η ΑΕΚ και μάλιστα στην αρχή της φάσης είχε σημειωθεί επιθετικό φάουλ, γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν έδωσε και το πέναλτι. Από και πέρα βέβαια περιμένουμε να δούμε και άλλα ωραία παιχνίδια κατά τη διάρκεια των play-off, να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει αυτή η συνύπαρξη, θα λέγαμε, των δύο μεγάλων, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, χέρι-χέρι στην κορυφή, γιατί κυροφυλακτεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ένας Ολυμπιακός ο οποίος υποδέχεται, όπως είπαμε, την ΑΕΚ την Κυριακή. Ζευγάρι το οποίο μάλιστα ήταν και πρόσφατα στον αγώνα τον επαναληπτικό του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι πήραν μια νίκη γοήτου με 2-1, είχαν χάσει βέβαια το πρώτο μάτς με 3-0 στην ΟΠΑΠ Αρένα. Στο άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο από την αρχή κόντρα στη Λαμία, μετά το 5-1 στην πόλη της Θεότιδας, παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 1-1 και έτσι ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν για άλλη μια φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ένα τελικό βέβαια το οποίο κρατάμε μία πισινή όσον αφορά την διεξαγωγή του, την ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Θυμόμαστε όλοι ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, είχε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας, με επικρατέστερη την Αγγλία. Μάλιστα είχε βρεθεί τότε και το κήπεδο της Crystal Palace για να υποδεχτεί τους δύο φιναλίστ. Κάτι τέτοιο όμως δεν αναμένεται να γίνει, καθώς πέρασαν πάρα πολλά από τότε. Άλλαξαν πολλές αποφάσεις. Ακούσαμε μάλιστα για την Αυστραλία ότι μπορούσε να γίνει εκεί ο τελικός, μιας που υπάρχουν και πολλοί Έλληνες της Διασποράς και θα θέλανε να δουν αυτές τις δύο ελληνικές ομάδες να κοντράρονται για τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς, αλλά και της χώρας. Από και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες διενέξεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, της ΕΠΟ αλλά και των ομάδων. Πολύς λόγος γίνεται και για τη διαιτησία, αλλά κυρίως αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι για το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός. Υπήρχε επαφή του κυρίου Τάκη Μπαλτάκου με τον πρόεδρο του Βόλου και δήμαρχο τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος του είπε μεταξύ άλλων στην κουβέντα που είχαν ότι προτιμά να γίνει και κλεισμένο των θυρών, έτσι ώστε να μην υπάρξουν επεισόδια στην πόλη του και υπάρχουν και ζημιές σε καταστήματα και αυτοκίνητα, όπως είχαμε δει εξάλλου τις προηγούμενες φορές που είχαν γίνει η τελική στην πόλη της Μαγνησίας. Από εκεί πέρα υπάρχει και μία οφειλή, όπως υποστηρίζει ο ΆΚΑ, μία οφειλή από τον περσινό τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ της τάξης των 46.000 ευρώ, κάτι το οποίο βέβαια δεν δέχεται η πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
τώρα όσον αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων, έχουμε πρώτα απ' όλα να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία βλέπει τον Σέρχιο Αραούχο να χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν, καθώς θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο για να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα στο γόνατο, πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στον αγώνα με τον Άρη. Και μιας που λέμε για τον Άρη, να πούμε ότι η διοίκηση των Κιτρίνων καλεί τους φιλάθλους να μην μεταβούν στην Μαγνησία και στο Παρτιζανικό για τον αγώνα με τον Βόλο, καθώς όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, οι καιροί είναι πονηροί. Πάμε και στον πρωτοχώρο Παναθηναϊκό, που όλοι θέλουν η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, καθώς ξεπέρασαν το εμπόδιο και του Ολυμπιακού στον τέρμι των Αιωνίων που έγινε στο γήπεδο του Λεωφόρου. Έχουν εμπιστοσύνη άπαντες στα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ένας προπονητή ο οποίος έχει πλέον καθιερώσει το σύστημα που ακολουθούν οι παίκτες του και φυσικά σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να επανέρχεται στην εικόνα που είχε κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου, πριν δηλαδή την έναρξη του Μουντιάλ που έγινε στα γήπεδα του Κατάρ. Από εκεί πέρα βέβαια, στον Ολυμπιακό υπάρχει προπονητολογία, καθώς ήδη έχουν παρελάσει αρκετά ονόματα που είναι για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Τελευταίο όνομα που ακούστηκε είναι του Τζενάρο Κατούζο, ενός παίκτη που τον θαυμάσαμε όλοι με τη φανέλα της Μίλαν. Πέρασε βέβαια και για ένα διάστημα ως προπονητής από τη χώρα μας, έχοντας τα ηνία του Όφη. Και στη συνέχεια είχε ένα πέρασμα από την Ισπανία και τη Βαλένθια. Περιμένουμε βέβαια την διοίκηση του Ολυμπιακού να δούμε εάν θα κλείσει άμεσα το θέμα του προπονητή. Από την άλλη βέβαια έχει και την απώλεια του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα των Πειραιωτών, με την ομάδα του Ολυμπιακού μάλιστα, να τον ευχαριστεί για όσο διάστημα ήταν στις τάξεις της ομάδας και να του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε το τι συνέβη και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα την περιήγησή μας από την Αγγλία και την Premier League, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Aston Villa Newcastle 3-0, Chelsea Brighton 1-2, Everton Fulham 1-3, Southampton Crystal Palace 0-2, Wolves Brentford 2-0, Tottenham Bournemouth 2-3, Manchester City Leicester 3-1, West Ham Arsenal 2-2, Nottingham Manchester United 0-2 και χθες Leeds Liverpool 1-6. Στη βαθμολογία δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα, καθώς η Arsenal συνεχίζει να προπορεύεται με 74 βαθμούς, ακολουθεί η City με 70, στους 59 είναι η Manchester United, 56 για την Newcastle, 53 για την Tottenham, 50 για την Aston Villa. Είναι η πρώτη εξάδα, από εκεί κάτω έχουμε την Brighton με 49. 47 έχει η Liverpool, 43 η Bradford, 42 η Fulham, 39 η Chelsea, 36 η Crystal Palace, 34 η Wolves, 33 η Bournemouth, 31 η West Ham. Και στις τελευταίες ουσιαστικά θέσεις έχουμε τη Leeds με 29, την Everton και την Nottingham να έχουν από 27 βαθμούς, 25 για τη Leicester, και τελευταία η Southampton με 23 βαθμούς. Και από την Αγγλία να αναφερθούμε λίγο πιο δίπλα στην Γαλλία,
Και εκεί είχαμε την διεξαγωγή της 31ης αγωνιστικής, το Σαμπιονά. Είχαμε λοιπόν Τουλούζ Λιόν 1-2, Ρεμς 3-0, Παρίς Σεν-Ζερμέν Λανς 3-1, Λίλ Μονπελιέ 2-1, όπως το ίδιο σκορ είχαμε και στα παιχνίδια της Οσέρ με την Άντια της Κλερμόν με την Αρζέ. Στρασβούργο Αζαξιό 3-1, Μπρέστ Νις 1-0, Μονακό Λοριάν 3-1 και Μαρσέι Κρουά επίσης 3-1. Στη βαθμολογία η Παρίς Σεν-Ζερμέν έχει αποκτήσει μαξιλαράκι ασφαλείας 8 βαθμών από τη δεύτερη Μαρσέι, 72 με 64. Ακολουθεί ένα βαθμό πίσω η Λανς με 63, στους 61 είναι η Μονακό, 55 έχει η Λίλ και 53 έχει η Ρεν. Είναι οι πρώτες 6 ομάδες. Από εκεί πέρα έχουμε τη Λιόν με 50, 47 για τη Ρεμς, 45 για την Ίσ και τη Λοριάν, 43 για την Κλερμόν, 38 για την Τουλούζ, 37 βαθμούς για την Μονπελιέ, 32 για την Οσέρ, 31 για την Άρτ και την Πρέστ, 29 για τη Στρασβούρ. Τρουάζ αξιό έχουν από 21 βαθμούς και τελευταία είναι η Ανζέ, που φαίνεται ότι έχει χάσει και το τρένο για την παραμονή της με 14 βαθμούς. Στην Bundesliga είχαμε την 28η αγωνιστική με τα αποτελέσματα να είναι Σάλκε και Χέρτα 5-2, Bayern Hoffenheim 1-1, Λειψία Augsburg 3-2, Κολονία Mainz 1-1, Stuttgart Dortmund 3-3 σε ένα πολύ ωραίο από πλευράς ποιότητας παιχνίδι, Eintracht Gladbach 1-1, Werder Bremen Freiburg 1-2, Union Βερολίνου Bochum 1-1 και Wolfsburg Leverkusen 0-0. Στη βαθμολογία η Bayern ξέφυγε από την Dortmund με 2 βαθμούς διαφορά, 59-1-57. Ακολουθεί η Union Βερολίνου με 52, η Λειψία με 51, η Freiburg με 50. 44 έχει η Leverkusen, 42 για Eintracht και Mainz, 40 βαθμούς για τη Wolfsburg, 36 για την Gladbach, 32 η Κολονία και η Werder, 29 η Hoffenheim και η Augsburg, 27 η Bochum, 24 μοιράζονται η Stuttgart και η Schalke και τελευταία είναι η Hertha με 22 βαθμούς. Πάμε και στην γειτονική Ιταλία όπου είχαμε την 30η αγωνιστική της Serie A με την Cremonese να ανοίγει την αυλαία επικρατώντας με 1-0 τη Σέμπολη, Σπέτσια Λάτσιο 0-3, Μπολόνια Μίλαν 1-1, Νάπολη Βερόνα 0-0, Ιντερ Μόντσα 0-1, Λέτσε Σαντόρια 1-1, Τωρίνο Σαλερνιτάνα 1-1, Σασουόλο Γιουβέντους 1-0, Ρώμα Ουντινέζε 3-0 και Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1. Στη βαθμολογία η Νάπολη μπορούμε να πούμε ότι πλέον βρίσκεται όλο και πιο κοντά προς την κατάκτηση του τίτλου. Έχει 75 βαθμούς, 61 για τη Λάτσιο, 56 για τη Ρώμα, 53 για τη Μίλαν, Ίντερ 51, 49 για Αταλάντα, 44 για Γιουβέντους και Μπολόνια, 42 για Φιωρεντίνα, 40 για Σασουόλο, Τωρίνο και Ουντινέζε έχουν 39, 38 η Μόντσα, 32 η Έμπολη, 30 για την Σαλερνιτάνα, Λέτσε 28, 26 η Σπέτσια, 23 η Βερόνα, 19 η Κρεμονέζε και τελευταία η Σαμπτόρια με 16 βαθμούς. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας με την 29η αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Βαγεκάνο Σασούνα 2-1 ήταν το μάτς της, που άνοιξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής. Βιγιαρεάλ Βαγιαδολίδ 1-2, Μπιλμπάο Εσποσεϊδάδ 2-0, Μπέτις Εσπανιόλ 3-1, Κάντιθ Ρεάλ 0-2, Χιρόνα Έλτσε 2-0, Χετάφε Μπαρσελόνα 0-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Αλμερία 2-1, Βαλένθια Σεβίλη 0-2 και Θέλτα Μαγιόρκα 0-1. Στη βαθμολογία η Μπαρσελόνα συνεχίζει να προπορεύεται με 73 βαθμούς, 62 για τη Ρεάλ, 60 για την Ατλέτικο Μαδρίτης, 51 για την Σοσιεδάδ, στους 48 είναι η Μπέτις, 47 η Βιγιαρεάλ,
43 η Μπιλμπάο, 40 η Βαγεκάνο, 38 η Χιρόνα και ο Σασούνα, 37 βαθμούς για τη Μαγιόρκα, 1 βαθμό πίσω της είναι η Θέλτα με 36, η Σεβίλη με 35, 32 για τη Βαγιαδολίδ. Δύο ομάδες έχουν από 31 βαθμούς, η Χετάφη και η Κάντιθ, 30 η Αλμερία, Βαλένθια και η Ισπανιόλα έχουν 27 και τελευταία είναι η Έλτσε με 13 βαθμούς. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας και αφού είπαμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε να δούμε τώρα και το τι συνέβη στα μάτς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς το επόμενο τρίμερο υπάρχει και αγωνιστική δράση με τις
με τους αγώνες ρεβάνς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πάμε να δούμε όμως τα αποτελέσματα που είχαμε στο Champions League. Θυμίζω είναι η προημιτελική φάση. Είχαμε λοιπόν Benfica Inter 0-2, Manchester City Bayern 3-0, Real Chelsea 2-0 και Milan Napoli στον Ιταλικό εμφύλιο 1-0. Να πούμε ότι η revanche είναι σήμερα Napoli Milan στις 10 όπως και Chelsea Real. Ενώ αύριο υπάρχει η αναμέτρηση της Bayern με τη Manchester City και της Inter με την Benfica. Πάμε να δούμε τώρα και το τι συνέβη στο Europa League, τη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είχαμε λοιπόν στα πρώτα παιχνίδια Feyenoord Roma 1-0, Juventus Sporting Λισαβόνας επίσης 1-0, Manchester United Σεβίλη 2-0, με τους κόκκινους διαβόλους να σημειώνουν 4 τέρματα, αλλά να παραχωρούν ισοπαλία 2-2, καθώς αν και προηγήθηκαν με 2-0, κατάφεραν να σημειώσουν 2 αυτογκόλ και να βάλουν έτσι στο παιχνίδι της πρόκρισης τους Ισπανούς. Και στο άλλο παιχνίδι, Leverkusen Union Saint-Gilloise 1-1. Την Πέμπτη είναι η επαναληπτική, στις 10 Σεβίλη εναντίον Manchester United. Την ίδια ώρα Sporting Juventus, Union Saint-Gilloise Leverkusen και Roma Feyenoord. Πάμε να δούμε και το Europa Conference League, εκεί όπου είχαμε Γάντι West Ham 1-1, Anderlecht Alkmaar 2-0, Λεκ Πόζναν Φιωρεντίνα 1-4 και Βασιλεία Νις 2-2. Στους αγώνες ρεβάνς έχουμε στις 8 παρατέταρτο να υπάρχουν οι αναμετρήσεις της Φιωρεντίνα με τη Λεκ Πόζναν και της Alkmaar με την Anderlecht και στις 10 θα παίξουν οι West Ham με την Γάντι και οι Νις με τη Βασιλεία. Και εκεί πέρα που όλα δείχνουν ότι η ομάδα της Bayern Μονάχου φαίνεται να αποχαιρετά την ημιτελική φάση της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο έχει μπει ήδη με φόρα στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, καθώς απέκτησε τον Κόντρατ Κλάιμπερ, έναν μέσο από την ομάδα της Λειψίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Μια κίνηση η οποία είχε γίνει αρχικά από τον πρώην προπονητή της, τον Γιούργεν Νάγκελσμαν, ο οποίος είχε υπό τις οδηγίες του τότε τον Λάιμπερ στην ομάδα των Ταύρων. Βέβαια τώρα η μετακίνηση αυτή έγινε κανονικά, παρότι ο Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τους Βαβάρους. Στη θέση του έχει πάει ο Τόμας Τούχελ. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις της Νάπολη όσον αφορά την χρησιμοποίηση του Ντάνιελ Οσιμέν, ενός παίχτη που έχει κρατήσει φέτος το επιθετικό κομμάτι της ομάδας του Μαουρίσιο Σάρι. Μια ομάδα η οποία θέλει να περάσει και στα επιτελικά του Champions League, συνεχίζοντας μια ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι Ναπολιτάνοι έχουν να κάνουν πορεία ευρωπαϊκή τόσο μακριά από την εποχή που έπαιζε ο αείμνηστος Diego Armando Maradona, αλλά και ο Καρέκα και τα υπόλοιπα παιδιά εκείνης της εποχής. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο παδί της Νάπολη συγκεντρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της Μίλαν, με σκοπό να ενοχλήσουν τους ποδοσφαιριστές με συνθήματα και βεγγαλικά, κάτι το οποίο βέβαια έχουμε δει να συμβαίνει πολύ συχνά σε αρκετές χώρες, πόσο μάλλον να βρίσκεται σε τέτοια καμπή πλέον η υπόθεση πρόκριση. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα σχετικά με την υπόθεση του Νεγκρέιρα, του υπεύθυνου της διαιτησίας, ο οποίος φαίνεται να έχει λάβει κάποια χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Juan Laporta, τον πρόεδρο των Καταλανών,
Υπάρχουν ανακοινώσεις κάθε μέρα σχεδόν από τις δύο πλευρές με την ομάδα της των Blaugrana να βγάζει χθες ανακοίνωση λέγοντας ότι η Real είναι αυτή που έχει την διαιτησία τα τελευταία χρόνια και την τύχη με το μέρος της και η απάντηση των Μερέγκες ήταν με ένα βίντεο διάρκειας 4,5 λεπτών που δείχνει την σχέση της ομάδας της Βαρκελόνης με το καθεστώς του δικτάτορα Φράνκο. Να περάσουμε όμως και στον χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League, με την ομάδα της Καρδίτσας βιολογικό χωριό να κερδίζει την παραμονή της για φέτος, νικώντας ένα δύσκολο παιχνίδι, τον Ιωνικό με 85-83. Σε άλλα παιχνίδια είχαμε ΑΕΚ Ολυμπιακός 78-85, Περιστέρι Παναθηναϊκός 96-89, Λαύριο Κολοσσός 83-97, Απόλλων Πατρών ΠΑΟΚ 65-88, Άρης Προμηθέας 95-79. Η τελική βαθμολογία έχει τον Ολυμπιακό να είναι πρώτος και αήττος με 44 βαθμούς, 22 νίκες σε εισάγημα παιχνίδια. Παναθηναϊκός σε δεύτερη θέση με 5 ήττες οι οποίες είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού και να πούμε βέβαια ότι ξεκινάνε σιγά σιγά και η πρώτη φάση των play-off. Μια πρώτη φάση η οποία θα ξεκινήσει την Πέμπτη με την αναμέτρηση στο Σάδι Ειρηνής και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Πέμπτη, 7 και 4 το ματς αυτό. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Κολοσσό. Ενώ την Κυριακή υπάρχουν δύο αναμετρήσεις στην Πηλαία ΠΑΟΚ εναντίον Προμηθέας στις 4 και στις 7 και 4 στο Κλεισό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Περιστέρι Big Win εναντίον ΑΕΚ. Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ να πούμε ότι υπάρχει και η φάση των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Έχουμε το Σάββατο στο Αλεξάνδριο στις 4 παρατέταρτο. Όχι, αυτό, έχω κάνει ένα λάθος. Τα δεύτερα παιχνίδια της φάσης των play-off είναι το Σάββατο στο Αλεξάνδριο 4 παρατέταρτο Άρης εναντίον Ολυμπιακού. Την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μήνα 4 παρατέταρτο στο κλειστό της Ρόδου Κόλωσος εναντίον Παναθηναϊκού. Μάτσα τα οποία κρίνονται στις 2 νίκες και όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτό ανάμεσα του Προμηθέα με τον ΠΑΟΚ και τη ΣΑΕΚ με το Περιστέρι θα βγουν όσον αφορά τα παιχνίδια που δίνουν στην Ευρώπη, δηλαδή θα γίνουν ή Τετάρτη 26 του μήνα ή το Σάββατο 29.
Πάμε όμως να δούμε και το τι συνέβη στην κορυφαία της συλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα, που είχαμε την διεξαγωγή της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τα αποτελέσματα να είναι Άλμπα Βίλερμπαν 88-71, Ερυθρός Αστέρας Φενέρμπαχτσε 91-89, Ολυμπιακός Μπασκόνια 86-78, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ρεάλ 100-96, Βίρτους Μπολόνια Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο 89-84, Ανατολού Εφές Μονακό 87-72, Μπάγερ Μονάκου Ζαλγκίρις Κάουκας 80-83, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 83-81 και Μπαρτσελόνα Βαλένθια 85-71. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά με αυτό το φορμάτ για ελληνική ομάδα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θα παίξει πλέον τα ρέστα του απέναντι στην ομάδα της Φενέρμπαχτσε, του Δημήτρη Ντούδη, αλλά και τον Νίκα Λάθη και Κώστα Αντετοκούμπο. Μια σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες, πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα στις 26 του μήνα, στις 10 παρατέταρτο στο Στάδιο Εθνικής Κυφυλίας, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Την ίδια μέρα και στις 9 θα παίξει η Μπαρτσελόνα με την Ζαλγκίρις. Θα προηγηθούν δύο παιχνίδια στις 25 του μήνα, την άλλη Τρίτη, δηλαδή Μονακό Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9 και 4 και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ με την Παρτιζάν. Τέσσερις πολύ δύσκολες αναμετρήσεις. Αν θέλατε κάπου να επικεντρωθούμε πέρα από τον Ολυμπιακό, εγώ θα έλεγα ότι το ζευγάρι που κρύβει αρκετές παγίδες είναι αυτό της Μονακό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και της Ρεάλ με την Παρτιζάν. Μια Παρτιζάν η οποία φαίνεται ότι επιστρέφει δρυμύτερη μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την διοργάνωση. Μπορεί να δυσκολεύτηκε στο τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι κέρδισαν το χειροκρότημα από την προσπάθεια να ανταγωνιστούν την ασπρόμαυρη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος συν της άλλης έχει να ασχοληθεί και με τα διάφορα προβλήματα που του παρουσιάστηκαν, τελευταίο αυτό το μπαν που δέχτηκε από την διοργανώτρια αρχή για το Financial Fair Play που αφορά την τελευταία τριετία και ένα χρηματικό πρόστιμο της τάξης των 700.000 ευρώ. Μάλιστα χρειάστηκε να αφαιρεθούν και δύο νίκες από την ομάδα του Τριφυλλιού. Να πούμε επίσης ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για την στελέχωση του ρόστερ και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Γόκαπ, πέρα από το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε για τα επόμενα 4 χρόνια, απέκτησε και την ελληνική υπηκότητα. Ο Σακίλ Μακίσικ επίσης είναι ένα από τα πρόσωπα που ανανέωσαν τη συνεργασία τους, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και με τους υπόλοιπους παίκτες που αφορά το θέμα των ανανεώσεων. Θα δούμε βέβαια και κάποιες αποχωρήσεις στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τον Προμηθέα να μετέχει στην οκτάδα του Eurocup, καθώς επιβλήθηκε εντός έδρας στο knockout match για τη φάση των 16 της γαλλικής Bourges με 89-75. Αύριο θα πάει να παίξει κόντρα στην ομάδα της Προμετέη από την Ουκρανία, με στόχο βέβαια για την ομάδα του Γιαννόπουλου να περάσει, του Γιάννη Χριστόπουλου, συγγνώμη, να περάσει στην επόμενη φάση και να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Άλλη μια ομάδα όμως η οποία έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή της ΑΕΚ, η οποία είδε την να ισοφαρίζει τη σειρά απέναντι στη Χάπολ Ιερουσαλήμ. 1-1 οι νίκες, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 64-55, επιβλήθηκε εύκολα
με 94-78 και αύριο θα πάει στην Ιερουσαλήμ για να παίξει το τρίτο και καθοριστικότερο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι ο νικητής θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Μια αναμέτρηση όμως η οποία στέθηκε από πολλά επεισόδια τα οποία έγιναν στο κλειστό των ανοριωσίων ανάμεσα στους οπαδούς και των δύο ομάδων. Μάλιστα για αυτό το λόγο υπήρχε και μια τιμωρία της ομάδας του Δικεφάλου η οποία θα αναγκαστεί να δώσει όλα τα παιχνίδια της στη νέα αγωνιστική περίοδο και κλεισμένων οθυρών, τιμωρώντας έτσι για την ενέργεια κάποιων να αμαυρώσουν την εικόνα αυτή απέναντι στην Χάπουεν Ιερουσαλήμ. Βέβαια, από την πλευρά των Ισραηλινών υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αύριο το γήπεδό τους θα είναι κατάμεστο, θα προσπαθήσουν να ελέγχουν μέσα από την αγωνιστική τους ετοιμότητα να δώσουν απαντήσεις στην ομάδα της ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε βέβαια να μην υπάρχουν κάποια επεισόδια και σε αυτό το παιχνίδι από δύο ομάδες οι οποίες θα λέγαμε είναι περίπου στα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Ουνικάχα Μούρθια 83-67 και Μούρθια Ουνικάχα Μάλαγα 74-96 με την ομάδα της Μάλαγα που είναι και ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four. Η Στρασμπούρ δυσκολεύτηκε το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Βόνη, νίξε με 76-77. Ωστόσο, η ομάδα από τη Γερμανία πήρε τη ρεβάνς με 66-76 και αύριο θα υποδεχτεί η Βόνη την Στρασμπούρ στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Όπως σε τρίτο παιχνίδι θα πάει και η σειρά της Τενερίφης με την Μανδρέσα, καθώς η Τενερίφη είχε επιβληθεί με 91-84 στο πρώτο μάτς και γνώρισε την ήττα με 85-83. Στο βόλιο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρίτο στην ιστορία του League Cup, επικρατώντας με 3-2 σετ στο ΆΚΑ του Ολυμπιακού. Είχε επιβληθεί και στο πρώτο μάτς στο Χρυσό του Ρέντι με το ίδιο σκορ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος τώρα μπαίνει και στους τελικούς της Volley League καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προηγείται με 1-0 στα σετ. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο και μάλιστα με να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η σειρά καθώς ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα έδρα σε αυτή τη σειρά των τελικών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από καλή ψυχολογία μετά και την κατάκτηση του κυπέλου. Και να επανέλθω στο θέμα του Παναθηναϊκού και να πούμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι μετά από 5 χρόνια του Άξελ Γιάκομψεν, του Δανού Πασαδόλου του Παναθηναϊκού, καθώς αποχωρεί για άλλες πολιτείες, για την ομάδα των Κανών στη Γαλλία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήδη ξεκινήσει τον συνδυασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένα από τα νέα πρόσωπα θα είναι ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας. Είχε πάει στην Γερμανία. Από εκεί πέρα μελετώνται και άλλες προτάσεις που έχουν γίνει στους πράσινους. Διαβάζουμε για έναν πασαδόρο, ο οποίος ακούει στο όνομα Derek Epp. Και με να δούμε το τι θα συμβεί με την περίπτωση του Φερνάντο Ερνάντες, ενός παίκτη ο οποίος θέλει να παραμείνει με την πράσινη φανέλα. Μάλιστα είναι έτοιμος να ρίξει μέχρι και το κασέ του, προκειμένου να πείσει τους ανθρώπους του Τριφυλιού να παραμείνει έτσι ώστε να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στον δρόμο των επιτυχιών.
Και από τους άντρες να περάσουμε στις γυναίκες, καθώς έχουμε τη μάχη των ημιτελικών, εκεί όπου περιμένουν τα δύο ζευγάρια, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Μία σειρά η οποία θα ξεκινήσει αύριο, με το μάτς της Πηλέας να ανοίγει την αυλία στις 7 και μισή ώρα αργότερα να υπάρχει η αναμέτρηση στο γήπεδο Απόστολος Κόντος, ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Μία σειρά η οποία θα κριθεί στις 2 νίκες. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η τρίτη αναμέτρηση για τα play-out ανάμεσα στην Λαμία και το Εγάλαιο. Μία Λαμία η οποία είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα, είχε πάλι μάλλον τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, είχε χάσει στο Εγάλαιο και τώρα φέρνει ξανά τη σειρά στο Χαλκιοπούλιο προκειμένου να δει εάν μπορέσει να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής είχαμε την παρουσία του Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε το χάρκινο μετάλλιο σε έναν αγώνα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, με τον Έλληνα άρχοντα των Κρήκων να πραγματοποιεί άλλη μια καλή εμφάνιση, ωστόσο κάποια λάθη στο εκτελεστικό κομμάτι ήταν αυτά που στήγησαν την κατάληψη της κορυφής. Παρόλα αυτά όμως ο αθλητής Δημήτρη Ράπτη συνεχίζει αγέροχος στην πορεία του, θέλει να βρεθεί και στην Ολυμπιάδα στο Παρίσι το 2024, εκεί που η ελληνική πολιτεία ήδη έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρχει ένας τριψήφιος αριθμός Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η μοιρασιά στα χρήματα που δίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε διάφορες ομοσπονδίες για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών. Και θα κλείσουμε με μια αναφορά στο handball, γιατί είχαμε την εθνική ομάδα των γυναικών να ήττατε πολύ εύκολα με 39-13 από την Γερμανία για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μια ήττα η οποία θα λέγαμε στοιχίζει στην εθνική μας ομάδα και με να δούμε το τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Να ξέρετε πάντα ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Τα ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Εκεί χτυπάει η καρδιά μας και μέχρι τότε σας εύχομαι να περάσετε όμορφα.